Να πούμε, να μας πει την κυρία Γιούνες πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην Τουρκία, διότι στην Ελλάδα σχεδόν το έχουμε ξεχάσει το θέμα, αλλά από ό,τι έχουμε καταλάβει υπάρχει μεγάλη λογοκρισία και στα τουρκικά ΜΜΕ. Ναι, λοιπόν, βγήκε μια απόφαση της Επιτροπής περί επικοινωνίας, η οποία απαγόρευσε την διάδοση πληροφοριών για αυτό το θέμα. Έχει επιστροφή και ενοχλεί. Έχετε ένα πρόβλημα. Εντάξει, θα προσπαθούμε οπότε, να μην μιλάμε πάνω σε σας. Ναι, έχω πρόβλημα επιστροφής λίγο. Ακούτε τη φωνή σας με καθυστέρηση. Ναι. Ναι. Ωραία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μιλάμε εμείς. Μιλήστε εσείς. Ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να έχουμε πληροφορίες στην Τουρκία για αυτό το θέμα, ούτε για τις έρευνες, επειδή έχει αποφασιστεί, όπως τις προηγούμενες βομβιστικές επιθέσεις, μυστικότητα στις διαδικασίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε πληροφόρηση αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, οι εφημερίδες, τα blog κλπ. Που είναι της αντιπολίτευσης διαδίδουν πληροφορίες και επιμένουν διάδοση πληροφοριών για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το κομμάτι της επικοινωνίας και της λογοκρισίας. Συν το αυτό ότι υπάρχει λογοκρισία στο επίπεδο τηλεοράσεων, όπου αποφασίστηκε πρόσφατα να βγουν αρκετά κανάλια από την Νόβα, να πούμε, της Τουρκίας, η ΟΤΕ, όπως ΟΤΕ TV. Οπότε είναι τα κανάλια του Φέτουλα Κιουλάν ή είναι κανάλια που είναι κοντά στην αντιπολίτευση. Οπότε βλέπουμε ότι η ομπρέλα της λογοκρισίας μεγαλώνει. Και πώς είναι τα πράγματα τώρα, κυρία Οσγκιούνες? Έχουμε εκλογές σε 3 εβδομάδες. Τι θα γίνει σε αυτό το κλίμα μέσα? Χθες και προχθές έχουν κάνει διάφορες δημοσκοπήσεις. Είναι ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές από τα αποτελέσματα του Ιουνίου. Βλέπουμε ότι μπορεί μία μονάδα διαφορά για το ΑΚΕΠΕ ή μία μονάδα διαφορά για το ΧΕΝΤΕΠΕ, ας πούμε, αλλά περαιτές διαφοροποίησης δεν υπάρχουν. Οπότε βλέπουμε ότι το ΑΚΕΠΕ έχει κρατήσει σύσσωμη τους ψήφους που είχε πάρει το Ιούνιο και επενδύοντας σε έναν πολύ ακραίο εθνικιστικό λόγο και στη πολιτική της έντασης, έχει πάρει και κάποιους ψήφους σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από το Εθνικιστικό Κόμμα. Έτσι και αλλιώς οι αναλυτές θεωρούν ότι η διαφοροποίηση στις μονάδες του ΑΚΕΠΕ θα γίνει από το Εθνικιστικό Κόμμα και όχι από αλλού. Οπότε ποια είναι... Όχι, μιλάω συνέχεια εγώ γιατί παρακαλώ. Ποια θεωρείτε ότι είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία, κυρία Γιούνες? Θεωρώ ότι η κοινωνία έχει πολλωθεί πάρα πολύ. Δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό. Υπήρχαν διαφοροποίησεις, υπήρχαν πολιτικές πόλωσεις πάντα, δηλαδή ειδικά τη δεκαετία του 70, ας πούμε, μεταξύ αριστεράς, δεξιάς κλπ. Αλλά πλέον βλέπουμε μια πολιτική βούληση να επενδύσει σε αυτή την πόλωση και έτσι θεωρώ ότι μετά τις εκλογές θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει η κοινωνική ειρήνη, ας το πούμε έτσι, και η αίσθηση ασφάλειας, δικαιοσύνης στη κοινωνία. Οπότε μας περιμένουν δύσκολες μέρες, δεν θα είναι εύκολα, ειδικά όταν βλέπουμε από τις εμπειρίες τις προηγούμενες ότι δεν υπάρχει αίσθηση δικαιοσύνης σε θέματα που αφορούν διαδηλώσεις, βομβιστικές επιθέσεις κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα που και από το 77 πρωτομαγιά, ας πούμε,
που συνεχίζει και για το Ιούνιο, πριν τις εκλογές Ιουνίου, που είχαν κάνει μια βομβιστική επίθεση στη συγκέντρωση του Ντεμίρτας στο Διάρμπεκερ. Το ίδιο με το Σούριτς του Ιουλίου, που πλέον ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν πιστεύει ότι διεξάγονται έρευνες πλήρες και που θα βρούμε ποιος έκανε αυτές τις επιθέσεις και τι ήταν πίσω κλπ. Οπότε αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει. Ο Σγκιούνας, υπάρχει η άποψη ότι αναδεικνύονται αυτή τη στιγμή βασικά προβλήματα μέσα στην Τουρκία που έχουν να κάνουν με θέματα δημοκρατίας και βγαίνουν αυτά τα ζητήματα, γιατί βεβαίως να πω ότι για χρόνια η Δύση έβλεπε την Τουρκία ως ένα πρότυπο μουσουλμανικού κράτους το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υπόδειγμα για την καταπολέμηση αυτού του αναδυόμενου φονταμενταλισμού, ας πούμε, του ισλαμικού φονταμενταλισμού τη δεκαετία του 90, και τώρα βεβαίως κάναν τα στραβά μάτια όλο αυτό το χρονικό διάστημα όλη η διεθνής κοινότητα, αλλά το βρίσκουν μπροστά τους. Το θέμα είναι εάν εσείς θεωρείτε ότι αυτό οδηγεί αυτές του είδους οι ενέργειες στο να γίνεται ακόμα πιο σκληρό το καθεστώς και να περιστέλλονται ακόμα πιο πολύ δημοκρατικές ελευθερίες μας στην Τουρκία. Λοιπόν, όπως ξέρετε και όπως επισημάνετε εσείς, η Τουρκία έχει βγει και από την πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν ένας μοχλός που κρατούσε τουλάχιστον τα βήματα μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Και έχει απομακρυνθεί από αυτό. Με το θέμα του Γκεζί και μετά, ειδικά με τα οικονομικά σκάνδαλα, και το καθεστώς άρχισε να γίνεται ακόμα πιο σκληρό και θα δούμε, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολα να αποτραπεί αυτό. Απλώς θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα, όπου φαίνεται ότι το AKP δεν θα έχει την πλειοψηφία. Δίνουν περίπου 40-41%, που αντιστοιχεί σε 260 βουλευτές. Οπότε εκεί θα εξαρτηθεί με ποιον θα κάνει συμμαχία, αν θα το κάνει με ΤΣΕΧΕΠΕ ή αν θα το κάνει με το Εθνικιστικό Κόμμα ΜΕΧΕΠΕ. Και στην πορεία νομίζω δεν θα έχει πολύ περιθώριο να διευρύνει το σκληρό καθεστώς περαιτέρω. Εκτός αν επιμένει να επενδύσει πάλι στη πολιτική της έντασης και του σκληρού εθνικισμού που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες. Τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Υπάρχει κάποιος σοβαρός αντίπαλος για τον Ερντογάν? Σοβαρός αντίπαλος με 40% όχι, δεν υπάρχει. Απλώς, όπως σας είπα, η κοινωνία είναι πάρα πολύ πολλωμένη. Δηλαδή, το AKP κρατάει τους ψηφοφόρους, αυτό δεν αλλάζει, και πραγματικά επειδή ελέγχει και τα μίντια, μπορεί να ελέγξει και την αντίδραση του κόσμου. Όπως, δεν ξέρω, είδατε, το διάβασα και στην Ελλάδα αυτό, στο Εικόνιο, σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς, γιουχάρανε τα θύματα όταν ζητήσανε ένα λεπτό σιγής. Οπότε βλέπουμε ότι θεωρούν όλη αυτή τη συζήτηση περί του βομβαρδισμού και λοιπά, η πλευρά, η ψηφοφόρη, ας πούμε, το AKP, ότι είναι ένα ακόμα σχέδιο εναντίον του AKP να το βάλουν παραπέρα. Η άλλη αντίπαλη είναι σίγουρα το φιλοκουρδικό κόμμα, το HDP, το φιλελεύθερο, με την έννοια ότι καθορίζει το σχηματισμό της Βουλής. Αλλά ένας δυνατός άνθρωπος ή ένα δυνατό κόμμα που μπορεί να αντιπολιτευτεί με 40% ή με μια πλειοψηφία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία. Να δούμε τι συμβαίνει.
στην Ελλάδα τώρα με το ασφαλιστικό. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Τσουκαλά. Για να μας τα εξηγήσετε, να μας πείτε. Είδαμε βέβαια, δεν αυτή είναι την, το... Είδαμε το πόρισμα. Ναι. Είδαμε αυτό το πόρισμα. Αυτό το πόρισμα, βέβαια, να το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά, δεν είναι δεσμευτικό. Δεν είναι κυβερνητική θέση, άλλο.